στο πάρκο του Διαβήτη, το οποίο δόθηκε στην Δραμηνή κοινωνία. Σήμερα το πρωί συμβολικά φυτεύτηκαν φυτά από εκπρόσωπους φορέων της Δράμας σε ένα χώρο που σχημάτιζε τα δύο συμβολικά γράμματα του Διαβήτη, το Β και το Ω. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Διαβήτης είναι υπαρκτά, καθημερινό και το κακό είναι ότι είναι ανθρωποκεντρικό. Είναι συνεχόμενος, συνεχόμενη νόσους που νοσούν πολλά άτομα και εμφανίζεται διαρκώς καθημερινά σε άλλα περισσότερα ακόμη. Στόχος του Συλλόγου Διαβητικών είναι πάντοτε η ενημέρωση όλων των πολιτών, όχι μόνο των διαβητικών, και η εκπαίδευσή τους. Σκέψη μας και στόχος μας είναι πολλές πράξεις και μία από αυτές τις πράξεις ήταν να κάνουμε και το πάρκο του Διαβήτη. Σύμβολο και φιλοσοφία του διαβητικού πάρκου αυτού είναι η άθληση, η καθημερινή εκπαίδευση, η σωματική και ψυχική και η διατροφή. Έτσι λοιπόν σήμερα υλοποιείται, βάλαμε το σύμβολο, το φυτεύουμε με φυτά, όπως και τον κύκλο του Διαβήτη. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα, το κάνουμε εμείς εδώ, το κάνουμε στη χώρα μας, το κάνουμε στη Δράμα, την πόλη μας. Ευελπιστούμε ότι όλοι θα το προσέξουν και όλοι θα το βοηθήσουν το πάρκο αυτό, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία απώλεια σε τίποτε από τα σύμβολα αυτά. Μας προσέγγισε ο Σύλλογος Διαβητικών, ανταποκριθήκαμε αμέσως και φροντίσαμε να τη μελέτη στην ουσία, το αποτέλεσμα της μελέτης να είναι συνεργασία όχι μόνο δικών μας φοιτητών αλλά και δύο Ερασμήτων φοιτητριών που είχαμε από τη Ρουμανία αρχιτεκτόνων. Άρα έγινε μία συνεργασία, βγήκε μία μελέτη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υλοποιείται, γιατί είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έχουμε άμεση υλοποίηση. Πολλές φορές τα λόγια περιτεύουν μπροστά σε τέτοιες κινήσεις, οι οποίες είναι κινήσεις σημασίας και ουσίας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στον Σύλλογο των Διαβητικών για αυτό το πάρκο που ετοιμάζουν. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια επίσης στα ΤΕΗ αρχιτεκτονικού τοπίου που συμμετέχουν, στην αντιπεριφέρεια και στις υπηρεσίες του Δήμου. Θα είναι μια πρωτότυπη κίνηση, μια κίνηση μοναδική για όλον τον ελλαδικό χώρο και πάλι συγχαρητήρια στον Σύλλογο. Η συνεργασία όλων των φορέων μπορεί να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για μας τους ίδιους, τους συνδημότες μας και την πόλη μας. Είναι απαιτητό από την κοινωνία αυτό που γίνεται σήμερα, έτσι πρέπει να λειτουργούμε και στη συνέχεια για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Συγχαρητήρια πρωτίστως στο Σύλλογο Διαβητικών Δράμας. Και εμείς είμαστε εδώ να συνδράμουμε όσο μπορούμε ως Δήμος για να γίνει αυτό το παρκάκι σημείο αναφοράς για όλη την πόλη. Θα φέρουμε εκ των πραγμάτων να βάλουμε φυτά στέβιας για να δείχνουμε περισσότερο στους επισκέπτες ότι με αυτό το φυτό μπορούμε να κάνουμε καταπολέμηση του Διαβήτη.